Δεν ήρθα εδώ ούτε για να καθησυχάσω, ήρθα για να ενημερώσω, γιατί πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο κενό ενημέρωσης και να παρουσιάσω τα γεγονότα όπως έχουν. Άκουσα με πολύ προσοχή τις παρεμβάσεις των βουλευτών. Διάβασα επίσης πολύ προσεκτικά την απάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής στην επιστολή του Αντιπροέδρου του κ. Βεντζέλου και θα προσπαθήσω να απαντήσω ένα προς ένα στα ζητήματα, τα αντικειμενικά ζητήματα που θέτει η επιστολή της Παγκρίτιας Επιτροπής και βεβαίως και η ερώτησή σας. Πρώτο θέμα, δεν υπάρχει διαφάνεια. Όλα γίνονται στα σκοτεινά. Δεν υπάρχει παρουσίαση της μεθοδολογίας και των τεχνικών προδιαγραφών της επιχείρησης. Είναι λάθος. Και δεν μιλάω για την ιστοσελίδα, στην οποία όμως υπάρχει καταγραφή λεπτομερής κάθε εβδομάδα για τις ποσότητες που έχουν εξαχθεί από τη Συρία, για τις ποσότητες που έχουν μεταφερθεί κλπ. Υπάρχει ενημέρωση και από τον Οργανισμό για την Καταστροφή των Χημικών Όπλων, για την απαγόρευση των χημικών όπλων, συνεχής. Υπάρχει ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τον Οργανισμό που εδρεύει στη Χάγη, διότι ο Οργανισμός κάνει την αδρανοποίηση και την καταστροφή, όχι εμείς. Υπάρχει ενημέρωση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Υπάρχουν αναλυτικές απαντήσεις σε πάρα πολλά από αυτά τα ερωτήματα τα οποία μου θέσατε και θα προσπαθήσω να απαντήσω εάν με φτάσει ο χρόνος. Υπάρχει ακόμα και συνέντευξη τύπου η οποία έχει βγει στο διαδίκτυο και είναι εύκολο να την αναζητήσετε, του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας που κάλεσε δημοσιογράφους πάνω στο Cape Ray στην Ισπανία, που είναι λιμενισμένο στην Ισπανία, διότι άκουσα μυστήρια, δεν ξέρουμε πού είναι. Όλα αυτά είναι καταγραμμένα, είναι δημόσια. Υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις, σημαντικές. Εγώ δεν θέτω σε αμφισβήτηση το γεγονός ότι όταν ακούει κάποιος χημικά και λοιπά ανησυχεί. Και όπως σας είπα, δεν ήρθα εδώ για να σας καθησυχάσω, διότι αυτή η όλη επιχείρηση γίνεται υπό την ευθύνη του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, ο οποίος είναι οργανισμός του ΟΗΕ, γίνεται μετά απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία ήταν μία, γιατί άκουσα και κάτι περί διεθνούς κοινότητας και ότι υπεριαλισμού κλπ. Εγώ νομίζω, δεν θα υποστηρίξω τη διεθνή κοινότητα για όλες τις αποφάσεις της, αλλά νομίζω ότι αυτή η απόφαση για την καταστροφή των χημικών όπλων που ελήφθη ομόφωνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν μία από τις καλές στιγμές της διεθνής κοινότητας. Και δεν μπορώ να κατηγορήσω τη διεθνή κοινότητα σε αυτό το θέμα για υποκρισία. Και άκουσα πολλές κατηγορίες για την διεθνή κοινότητα, δεν άκουσα τίποτα για το καθεστώς του ΑΣΑΤ, το οποίο είχε παράξει αυτά τα χημικά όπλα, τα είχε αποθηκεύσει και όπως ξέρουμε κάτω από συνθήκες απαράδεκτες, όπου οι αποθήκες που σήμερα φυλάσσονται αυτά τα χημικά όπλα όταν ελέγχθησαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είπαν ότι αυτό πραγματικά ήταν κίνδυνος και βόμβα για τη Μεσόγειο. Θέλω να πω ότι μη μας παρασύρει αυτό το μένος εναντίον της διεθνούς κοινότητας. Εγώ πιστεύω και εν πάση περιπτώσει αυτός ο οργανισμός, ο οποίος είναι ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, έχει μέχρι τώρα καταστρέψει τεράστιες ποσότητες χημικών όπλων σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με αυτό. Και δυστυχώς, επειδή υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά χημικά όπλα στον πλανήτη μας, θα συνεχίσει να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτός ο οργανισμός έχει καθήκον που έχει ανατεθεί από τον ΟΗΕ να παρακολουθεί τη σωστή καταστροφή, ώστε ακριβώς να μην υπάρξουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, ο οργανισμός που εδρεύει στη Χάγη είναι σε συνεχή επαφή με την Εθνική Αρχή Χημικών Όπλων, η οποία ιδρύθηκε το 2002 όταν η Ελλάδα προσχώρησε με το νόμο 2991 στην εφαρμογή της Συνθήκης Απαγόρευσης. Ιδρύθηκε Εθνική Αρχή Χημικών Όπλων, όπου συμμετέχει το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Συντονισμό και άλλα υπουργεία. Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι σε συνεχή επαφή και έχει πλήρη εικόνα και λεπτομερή εικόνα της διαδικασίας. Θα επανέλθω σε αυτό. Ο γραμματέας της Εθνικής Αρχής
Ο καθηγητής κ. Σεϊμένης παρακολουθεί από κοντά, κίνησε συνεννόηση και με τις διπλωματικές αρχές στη Χάγη. Μετέβη ο ίδιος την περασμένη Παρασκευή και ανέβηκε στο καράβι, στο πλοίο αυτό στο οποίο θα γίνει η αδρανοποίηση των χημικών όπλων. Ενημερώθηκε από τους τεχνικούς και τους αξιωματικούς του πλοίου για όλη τη διαδικασία. Θα σας διαβάσω και αποσπάσματα από την έκθεσή του. Λοιπόν, όπως είπα, είναι λάθος αυτό που αναφέρεται στην επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής ότι θα γίνει αδρανοποίηση του χημικού VX. Θα γίνει αδρανοποίηση μόνο ποσοτήτων μουστάρδας και σάρι. Όπως ενημερωθήκαμε από τον κύριο Σεϊμένη, τον καθηγητή που επισκέφθηκε και το επιθεώρησε το πλοίο την περασμένη Παρασκευή, τα χημικά αυτά θα μπουν σε ειδικά δοχεία και θα τοποθετηθούν στο μεσαίο από τα 5 καταστρώματα του πλοίου, το οποίο κατάστρωμα είναι ερμητικά κλειστό. Κατά τη διαδικασία αδρανοποίησης, το κατάστρωμα αυτό θα βρίσκεται υπό αρνητική πίεση και είναι εξοπλισμένο με ειδικά φίλτρα άνθρακα, ώστε να μην υπάρχει καμία διαρροή αερίου. Τίποτα δεν θα πέσει στη θάλασσα. Και το ερώτημα που ετέθη, γιατί δεν έγινε διαβούλευση, εδώ ρίχνουμε χημικά πολύ πιο ανώδυνα και χρειάζεται διαβούλευση κλπ. Δεν έγινε διαβούλευση και δεν ισχύουν οι διεθνείς συνθήκες για την απόρριψη χημικών ή άλλων, διότι δεν προβλέπεται και δεν πρέπει να πέσει ούτε μισή σταγόνα στη Μεσόγειο. Το καράβι αυτό θα έχει περίπου 470 τόνους από τις δύο ουσίες που σας ανέφερα, οι οποίες μετά την αδρανοποίηση μέσω υδρόλυσης θα παράξουν περίπου 5.500 τόνους, οι οποίες θα παραμείνουν στο καράβι. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς θα παραμείνουν. Η χωρητικότητα των δεξαμενών του πλοίου, των σύγχρονων, ειδικά διασκευασμένων δεξαμενών, χωρούν 19.000 τόνους. Άρα το καράβι έχει την ικανότητα να κρατήσει όλα αυτά τα απόβλητα από την αδρανοποίηση, τα οποία είναι τοξικά, αλλά λιγότερο τοξικά από το αρχικό, και θα τα μεταφέρουν στη Φιλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι είναι οι τέσσερις εταιρείες αυτών των χωρών, οι οποίες έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος έγινε δημόσια, παρουσία δημοσιογράφων ανήθηκαν οι προσφορές, θα αναλάβουν την επεξεργασία των αποβλήτων. Αυτά τα 470 τόνοι στα οποία θα γίνει η υδρόλυση είναι ένα μικρό κομμάτι των χημικών. Για τα υπόλοιπα χημικά έχει αποφασιστεί ότι δεν χρειάζεται υδρόλυση, δεν θα γίνει υδρόλυση, είναι άλλου είδους χημικά, θα γίνει κατευθείαν καταστροφή σε άλλες χώρες εκτός Μεσογείου. Διερωτάται η Επιτροπή Συντονιστική αν έχει γίνει ανάλυση κινδύνου. Και χαρακτηρίζει τη διαδικασία και ακούστηκε και εδώ, είναι πρώτη φορά που γίνεται κλπ. Όχι. Η υδρόλυση χρησιμοποιείται συστηματικά και από τις ΗΠΑ και από τη Ρωσία για την καταστροφή χημικών. Εμπλό είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Ναι, όχι, γιατί ακούστηκε ότι η υδρόλυση δεν ξέρουμε. Ξέρουμε πολύ καλά, έχουμε πολύ καλά. Οι ειδικοί, όχι εμείς, οι ειδικοί έχουν πολύ καλή γνώση και εικόνα του τι σημαίνει υδρόλυση. Έχουν γνώση όλων αυτών που υπόθηκαν, από ό,τι ενημερώθηκα και εγώ, όσον αφορά την περιεκτικότητα των χημικών. Και όλοι μας διαβεβαιώνουν. Εγώ αυτό το καταθέτω. Μπορείτε να το πιστέψετε ή όχι. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυβέρνηση της Νορβηγίας, η κυβέρνηση της Δανίας, που είναι χώρες που, αν μη τι άλλο, η Νορβηγία και η Δανία είναι χώρες που δείχνουν μια ευαισθησία περιβαλλοντολογική. Οι οποίες, η Νορβηγία και η Δανία, έχουν παραχωρήσει τα καράβια τα οποία μεταφέρουν από τη Συρία τα χημικά, είτε αυτά που πάνε για υδρόλυση, είτε αυτά που πάνε κατευθείαν για καταστροφή. Υπενθυμίζω ότι αυτά τα καράβια ελιμενίζονται στην Κύπρο συνέχεια, όποτε υπάρχει ανάγκη πηγαίνουν στη Λατάκια και φορτώνουν, κρατούν τα χημικά επάνω και ξαναπηγαίνουν μετά από λίγο όταν οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν. Υπενθυμίζω ότι η Πρωθυπουργός της Δανίας επισκέφθηκε πριν από τέσσερις εβδομάδες μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη το δανέζικο καράβι το οποίο φορτώνει χημικά. Υπενθυμίζω ότι η μεταφόρτωση των χημικών αυτών
που προορίζονται για υδρόλυση θα γίνει σε καράβι της Καλαβρίας της Ιταλίας. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε ευαισθησίες περιβαλλοντολογικές, ούτε η μόνη χώρα που έχουμε τουρισμό. Εκτοξεύτηκε η κατηγορία ότι παρακάθηκαν οι ερευνητικοί φορείς. Δεν αληθεύει. Όπως είπα, η Εθνική Αρχή Χημικών Όπλων είναι ενημερωμένη και είναι σε διαρκή. Ο κύριος Σεϊμένης, μάλιστα, βρίσκεται στη Χάγη και παρακολουθεί από κοντά όλες τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνει ο Οργανισμός για την Απαρόληψη των Χημικών Όπλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, συγχρηματοδοτεί μαζί με άλλους, και το ποσό το οποίο έχει συγκεντρωθεί υπεραρχεί για την, όλη τη διαδικασία καταστροφής των χημικών όπλων, όχι μόνο αυτών που θα γίνουν με υδρόλυση, όλων. Άρα δεν ευσταθεί ότι όλα γίνονται εν κρυφό. Αντίθετα, ενδεικτικά αναφέρω, στις 11 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των Αμερικανών ειδικών εκπροσώπων, οι οποίοι γνωρίζουν τη διαδικασία. Και από τη δική μας πλευρά ήταν και η Εθνική Αρχή για τα Χημικά Όπλα και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Διαβάζω μερικά συμπεράσματα από την τηλεδιάσκεψη αυτή. Συγγνώμη, στις 11 Μαρτίου. Οι εργαζόμενοι στο πλοίο έχουν εμπειρία στην καταστροφή των χημικών όπλων. Μερικοί από τους εμπλεκόμενους έχουν λάβει μέρος στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή του συστήματος καταστροφής, αδρανοποίησης, συγγνώμη. Οι διαδικασίες ελέγχου και καταγραφής των χημικών στους περιέκτες αρχίζει από το έδαφος της Συρίας, όπου τα χημικά μεταφέρονται σε ασφαλείς και προστατευόμενους περιέκτες, των οποίων το περιεχόμενο ελέγχεται με ακτίνες Χ κατά τη φόρτωση στο δανέζικο πλοίο. Οι διαδικασίες υδρόλυσης των χημικών της Συρίας θα ολοκληρωθούν στο πλοίο Cape Ray και στη συνέχεια τα προϊόντα υδρόλυσης θα εκφορτωθούν από το πλοίο όταν αυτό βρίσκεται σε λιμάνι. Εννοεί σε λιμάνι της Φιλανδίας, της Αγγλίας, δηλαδή από τη στιγμή που θα γίνει υδρόλυση, το καράβι θα φύγει από τη Μεσόγειο και θα ξεφορτώσει εκτός Μεσογείου. Το πλοίο έχει ειδικό σύστημα πλοήγησης και το σύστημα υδρόλυσης μπορεί να λειτουργεί μέχρι το καράβι να πάρει κλίση 5 μοιρών. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, γίνεται διακοπή της επιχείρησης. Υπάρχουν διαδικασίες ασφάλειας στο πλοίο τόσο σε κάθετο όσο και σε οριζόντιο επίπεδο. Για την περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα, παραδείγματος χάρη φωτιά, το κάθε κατάστρωμα απομονώνεται, όπως επίσης σταματά και η ροή διεχέτευσης στους αγωγούς. Δεν υπάρχει πιθανότητα διαρροής του συστήματος. Έχουν γίνει δοκιμές και έλεγχος λειτουργίας της διαδικασίας τόσο σε λιμάνι όσο και στη θάλασσα. Η επιχείρηση αδρανοποίησης θα ξεκινήσει μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και περιορισμοί. Τα χημικά φυλάσσονται σε περιέκτες κόνεξ στο μεσαίο κατάστρωμα όπου και λαμβάνει χώρα η καταστροφή. Όλο είναι εφοδιασμένο με ειδικά σχεδιασμένα φίλτρα άνθρακα, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα εξόδου του αέρα προς τα υπόλοιπα καταστρώματα. Πριν από το άνοιγμα κάθε περιέκτη, αυτός θα ελέγχεται για τυχόν διαρροή. Σημειώνεται ότι για τη μεταφορά, οι περιέκτες των χημικών βρίσκονται μέσα σε άλλους ειδικούς περιέκτες προδιαγραφών ISO. Δεν μεταφέρονται περιέκτες ή δεξαμενές από κατάστρωμα σε κατάστρωμα. Τα λύματα στη συνέχεια μεταφέρονται με αντλία σε δεξαμενή, όπου γίνεται ρύθμιση του pH και κατόπιν σε δεξαμενές ISO, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη φύλαξή τους κλπ. Τέθηκε το ερώτημα γιατί η καταστροφή δεν γίνεται σε πήγες εγκαταστάσεις, όχι βεβαίως της Συρίας, διότι κανείς δεν το πρότεινε αυτό, αλλά στις χώρες παραγωγής των χημικών. Σας πληροφορώ ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται μέχρι πρόσφατα από τη Συρία για την κατασκευή των χημικών όπλων, έχουν παραχθεί σχεδόν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Δεν υπάρχει μία πηγή, μία χώρα ή δύο ή τρεις. Διότι αυτό που γίνεται, εσύ αγοράζεις διάφορες χημικές ουσίες, τις παίρνεις, κάνεις διάφορες χημικές ενώσεις και κάνεις το χημικό όπλο. Και νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι τεράστια πρόοδος προς την κατεύθυνση προστασίας της Μεσογείου
το γεγονός ότι η Συρία αναγκάστηκε ή αποφάσισε να προσυπογράψει τη συνθήκη για την απαγόρευση των χημικών όπλων. Και επιπλέον ότι αναγκάστηκε να δεχθεί, να γίνει υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την ευθύνη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η καταστροφή. Αυτό νομίζω και σε επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας αυξάνει την προστασία της Μεσογείου, δεν τη μειώνει. Δεν είναι τυχαίο, έτσι, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ότι στις άλλες παράκτιες χώρες της Μεσογείου, οι οποίες και αυτές ενημερώνονται και αυτές έχουν πρεσβείες στη Χάγη, έχουν και εθνικές αρχές χημικών όπλων, δεν έχουν διατυπωθεί υπερβολικές ή αβάσιμες θεωρίες κινδύνων. Ανέφερα πριν το θέμα της Κύπρου, όπου ελιμενίζονται τακτικά το νορβηγικό και το δανέζικο καράβι που μεταφέρει. Μέσα στην επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής διατυπώνεται και ένα σημαντικό επιχείρημα πώς θα προστατευτούμε εμείς στην Ελλάδα σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή ανησυχητικών πληροφοριών, παραπληροφοριών, για λόγους δόλιους, για λόγους ανταγωνισμού. Και πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο ώστε να μην κινδυνεύσει ο τουρισμός μας. Είναι εύλογη η ερώτηση. Το ερώτημα είναι εύλογο. Εγώ πιστεύω, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, ότι ορισμένοι θα θελήσουν με παραπληροφόρηση ή με εσφαλμένη ψευδή πληροφόρηση να πλήξουν τον τουρισμό μας. Η καλύτερη απάντηση σε αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση τέτοιας ύπουλης επίθεσης, είναι ακριβώς η αιμονή στην πιστή τήρηση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας που εγγυάται ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, που εγγυώνται οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας, της Νορβηγίας. Πιστεύω ότι σε περίπτωση τέτοιας ύπουλης επίθεσης επικοινωνιακής, αυτοί θα είναι οι πιο πιστικοί και οι αξιόπιστοι παράγοντες που θα διαψεύσουν κάθε τέτοια κακοπιστία, η οποία θα μπορούσε πράγματι να μας κάνει ζημιά. Πιστεύω ότι οι υποψήφοι τουρίστες πιο πολύ θα δείξουν εμπιστοσύνη στον ΟΗΕ, στη Δανία, στη Νορβηγία ή σε κάποιους κακόπιστους, οι οποίοι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη διαδικασία για να μας θίξουν. Λοιπόν, οι εγγυήσεις που παρέχονται είναι σημαντικές. Η όλη επιχείρηση, όπως είπα, διεξάγεται σε εκτέλεση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας και του αρμόδιου βραχίωνα, που είναι ο ΟΑΧΑ, ο Οργανισμός Απαγόρευσης Χημικών Όπλων. Κανείς, νομίζω, δεν μπορεί να εγγυηθεί διεθνώς την προστασία του περιβάλλοντος περισσότερο από ό,τι ο ΙΕ. Η Διεθνή Σύμβαση Απαγόρευσης Χημικών Όπλων απαγορεύει, όπως είναι αυτονόητο, ρητός τη ρήψη στη θάλασσα οποιοδήποτε χημικού υλικού ή κατάλοιπου. Άλλωστε, τα Ηνωμένα Έθνη, η ίδια η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και όλες οι εμπλεκόμενες κυβερνήσεις, διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να ρηφθεί στη θάλασσα τίποτα. Ούτε στον αέρα θα φύγει τίποτα, όπως σας περιέγραψα πριν. Έχει γίνει, όπως είπα, διεθνής διαγωνισμός για την επεξεργασία των αποβλήτων που θα προκύψουν από την υδρόληση. Σας είπα και ορισμένα προστατικά στοιχεία. Το καράβι αυτό είναι ειδικά διαρρυθμισμένο ώστε να μπορεί να έχει χωρητικότητα πολύ μεγαλύτερη, τριπλάσια από ό,τι αυτό που θα προκύψει από την υδρόληση. Αλλά εκτός από τις πολιτικές και τις θεσμικές εγγυήσεις, όπως είπα, μας έχουν δοθεί στη διεθνή κοινότητα, διότι αυτό δεν είναι μια απόφαση δικιά μας, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό το γεγονός ότι είμαστε Προεδρία, βεβαίως εμείς εξ αρχής προσπαθήσαμε, όπως έχει ενημερώσει τη Βουλή και ο Αντιπρόεδρος Κυπρού Εξωτερικών, είχαμε προσπαθήσει, είχαμε κινητοποιηθεί, γι' αυτό δεν δέχομαι και την κριτική ότι αδρανεί, κοιμάται κλπ. Το Υπουργείο. Είχαμε μάλιστα πάρει πρωτοβουλία, μήπως αυτό θα μπορούσε να γίνει εκτός Μεσογείου, στις Αζόρες, στην Πορτογαλία. Τελικά ο οργανισμός, ο διεθνής, διάλεξε αυτήν την. Δεν θέλησε να πάει στον Ατλαντικό για λόγους που αναφέρθηκαν, και μεταξύ των οποίων και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν και πρακτικές και τεχνικές εγγυήσεις. Όπως είπα, έγινε τηλεδιάσκεψη και εξηγήθηκε στους αρμόδιους όλη η διαδικασία. Αυτή η υδρόληση εν πλώ θα γίνει υπό διεθνή έλεγχο. Μπορεί το καράβι να είναι αμερικανικό, αλλά θα λειτουργεί υπό ονόματι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών, άρα θα τελεί υπό διεθνή έλεγχο. Και βεβαίως επιστρέφω
Νομίζω έγινε κάποια ειρωνική αναφορά στην παρουσία του ελληνικού υποβρυχίου. Την επιστρέφω. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι θα υπάρξει και ελληνικό υποβρύχιο, όχι για να βλέπει αν θα πέσει κάποιο χημικό στη θάλασσα, γιατί σας είπα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, για την ασφάλεια του πλοίου. Το πλοίο είναι μεν τόσων ετών, εντάξει δεν είμαι τεχνικός, αλλά μας λένε οι αρμόδιοι τεχνικοί, οι οποίοι το γνωρίζουν περισσότερο και το επισκέφθηκαν, ότι έχει γίνει συνολική, μεγάλη αναβάθμιση, εξυγχρονισμός του πρόσφατα. Δεν νομίζω, δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση, αλλά δεν νομίζω ότι με τόσα και τόσα που έχουν γίνει και με τόσα χρήματα τα οποία έχουν, θα ξοδευτούν, γιατί όλη αυτή η διαδικασία είναι και κοστοβόρα. Και αυτό το πληρώνει η διεθνής κοινότητα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, το έχουμε ρωτήσει. Υπουργέ, και η απάντηση είναι ότι το πλοίο είναι παλιό, αλλά έχουν γίνει όλες οι μετασκευές και έχει, τεχνολογικά είναι το καλύτερο, ότι υπάρχει καλύτερο στον κόσμο για τέτοιου είδους διεργασίες. Σας είπα και για την επιθεώρηση την οποία έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Αρχής Χημικών Όπλων, ο καθηγητής ο κ. Σεμένης, ο οποίος έχει μια εμπειρία 15 ετών σε αυτά τα θέματα. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Αρχής από τότε που ιδρύθηκε, ο οποίος συμμετέχει ενεργά και σε πάρα πολλούς σημαντικές ομάδες εργασίας του οργανισμού. Άρα πιστεύω ότι όσον αφορά την τεχνική της υδρόλυσης και δεδομένου ότι είναι και νομικά αλλά και τεχνικά δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει καμία απόρριψη στη Μεσόγειο, αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι καμία άλλη χώρα, όταν εμείς προσπαθήσαμε να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα να γίνει υδρόλυση εκτός Μεσογείου, καμία χώρα δεν μας ακολούθησε. Όταν έγινε πρόσκληση για να γίνει επιθεώρηση του πλοίου, μόνο εμείς πήγαμε. Διότι οι άλλοι θεωρούν ότι το θέμα το χειρίζεται ο κατεξοχήν αρμόδιος και ένας οργανισμός τον οποίο δεν εμπιστευόμαστε. Αν δεν εμπιστευόμαστε και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την προστασία του περιβάλλοντος, τότε δεν ξέρω τι πρέπει να εμπιστευτούμε. Αν έχετε ολοκληρώσει, παρακαλώ, δεν θα απαντήσει σε κάθε συζήτηση, σε κάθε ερώτηση, συναδερφό. Λοιπόν, τελειώνω. Βασική συζήτηση και. Τελειώνω. Λέγοντας ότι και η χρηματοδότηση του εγχειρήματος έχει υπερκαλυφθεί, οι τεχνικές προδιαγραφές του καραβιού υπερκαλύπτουν τις ανάγκες για σώρευση των αποβλήτων, τα οποία είναι λιγότερο τοξικά, αλλά πρώτα αυτά είναι τοξικά, τα οποία μετά θα μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Φιλανδία, στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και νομίζω ότι με βάση αυτά τα δεδομένα μπορούμε να καθησυχάσουμε και τους συμπατριώτες μας, διότι όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία για τη Μεσόγειο, όλοι γνωρίζουμε τη σημασία αυτής της θάλασσας για όλους τους λαούς και τις χώρες του Μεσογείου, ειδικά για την Ελλάδα. Νομίζω ότι με αυτές τις διαβεβαιώσεις μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος. Παρόλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από στενά όλες τις διαδικασίες. Πολλές αποφάσεις θα ληφθούν τελευταία στιγμή ανάλογα με την μετεωρολογία, σε πιο ακριβές σημείο, γι' αυτό δεν μπορώ να σας δώσω, δεν ξέρω σε πιο ακριβές σημείο θα γίνει. Πάντως θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα σε σημείο που θα είναι ηγύτερα σε άλλες χώρες παρά στην Κρήτη.